Οι σημερινές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της ΟΝΕΔ Μαγνησίας μπορεί να μην συγκέντρωσαν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος, ωστόσο είχαν ξεχωριστή σημασία σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια που γίνεται και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ανανεωθούν τα όργανα του κόμματος σε μεγάλο βαθμό εν ώψη και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου. Γι' αυτό και η συμμετοχή στη σημερινή διαδικασία ήταν σημαντική, με τα μέλη της τοπικής ΟΝΕΔ να προσέρχονται στην κάλπη ώστε να εκλέξουν τον νέο Πρόεδρο. Μοναδικός υποψήφιος, ο απερχόμενος Πρόεδρος Αργύρης. Η συμμετοχή σήμερα κρίνεται ικανοποιητική. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα και προς το μεσημέρι θα αυξάνει αυτή η συμμετοχή. Το όργανο της ΟΝΕΔ θα ανανεωθεί με παιδιά μικρότερης ηλικίας, με παιδιά από τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι και το κυρίαρχο μέλημά μου και εμένα ως Προέδρου. Να μπορέσω να εμπλουτίσω την παράταξη με καινούρια πρόσωπα. Εκτιμάται ότι η ανανέωση στην ΟΝΕΔ Μαγνησίας θα φτάσει στο 60%, που σημαίνει ότι 6 στα 10 πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν την νεολαία της τοπικής Νέας Δημοκρατίας θα είναι καινούργια. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που νομίζω ότι το κερδίζουμε όλοι μαζί, να μπει νέος κόσμος, να εισέλθει νέος κόσμος στους κόλπους της παράταξης. Αυτό θέλει και ο πρόεδρός μας, ο Αντώνης Σαμαράς, και θα αποτελέσει το συνέδριο ορόσημο μιας νέας πορείας για τη Νέα Δημοκρατία, μια πορεία ανάτασης, μια πορεία που θα οδηγήσει την Νέα Δημοκρατία ψηλά.